Στο σημείο. Η πληγή ακούγεται. Η αγαπημένη ατάκα, πήδηξε ο δίσκος. Λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε. Έχουμε ευχάριστα, δεν ξέρω, ελπίζω ότι είναι ευχάριστα. Τέλος πάντων, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε για πρώτη φορά στον αέρα και ήμασταν η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που βγήκε στον αέρα χωρίς όνομα. Αλήθεια. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την εβδομάδα στέλνετε συνεχώς μηνύματα και μας προτείνατε. Και από εκείνο το πρώτο βράδυ, νομίζω, είχε ξεχωρίσει. Ναι. Γιατί είχαν στείλει πολλές φορές το μήνυμα. Αυτό ακριβώς. Είχε ξεχωρίσει λοιπόν το όνομα το οποίο έχει αποφασιστεί. Βερονίκη, θέλω να το ανακοινώσει. Βινίλιο. Η νονά. Οπότε καλωσορίσατε. Αντώνη Καλοφόρετο. Καλοτάξιο. Γερό και δυνατό. Καλωσορίσατε στο Βινίλιο και Χρήστο, ποια είναι. Μπορείτε να επικοινωνείτε τώρα μαζί. Ναι, πρέπει τώρα να αρχίσουμε να εγκαινιάσουμε και τους καινούριους τρόπους επικοινωνίας σιγά-σιγά. Οπότε έχουμε για τα mail μας info@vinilio.tvshow.gr. Μια λέξη στο Βινίλιο TV Show με Y. Με Y, σωστά. Στο Facebook μας βρίσκεται και έτσι τον πρώτο καιρό, επειδή ο κύριος Ζάκερμπεργκ έχει τις ιδιοτροπίες του, θα προσπαθήσετε λίγο να μας βρείτε μέχρι, αλλά νομίζω πολύ σύντομα θα μας βρίσκετε εύκολα. Μπορούμε να το κοινοποιήσουμε και από τις προσωπικές μας σελίδες, τις οποίες ήδη κάποιοι το κάναμε. Ναι. facebook.com/vinilio tv show. Και έχουμε και τα SMS. Βεβαίως. Που είναι V και NO, αποστολή στο 54991. Σωστά. Το γράμμα 2 όπως ο Βινίλιο, όπως Βερονίκη επίσης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, όντως. Πρωτού φτάσει στο σήμερα, τι έχουμε. Το τίτλο μας το διάλεξαν οι τηλεθεατές προφανώς λόγω της αγάπης που έχουμε για τους δίσκους. Και ακούσαμε βέβαια και κάτι κακοήθειες τύπου δισκοπάθεια και δισκοκύλη, τις οποίες όμως αντιπαρέρχομαι. Αντεβριαλίτες. Ένας. Που αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μας ταιριάζουν και αυτά πάρα πολύ, έτσι.